1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Για ένα ακόμα μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, επιχειρήσεις απέναντι στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές ενέργειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μόνο για τον Ιανουάριο θα διαθέσει επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί διαρκώς το φαινόμενο μέχρι την αποκλιμάκωσή του επενδυτικά. Το Φεβρουάριο θα επαναξιολογηθούν τα μέτρα εκ νέου, όπως είπε στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Όπως διευκρίνησε, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, επιδοτούνται όλες οι παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, ανεξάρτητα εισοδήματος σε βαδού κατοικίας ή παρόχου. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες ανά μήνα επιδοτείται το 80% της αύξησης με 160 αν μεγαβατόρα. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο επιδοτείται το 90% των αυξήσεων και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ. Σε μη οικιακά τιμολόγια επιδοτούνται οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια αγροτικά, επαγγελματικά, εμπορικά, βιομηχανικά κτλ. Ανεξάρτητα μεγέθους και τάσης, στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά στα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο, η επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά θα ανέλθει σε 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, ανεξάρτητα εισοδήματος σε εμβαδού κατοικίας ή παρόχου, επιπλέον θα δοθεί επιπλέον έκπτωση 20 ευρώ από τη ΔΕΠΑ για όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Απαντήσεις μέσω πειθαρχικής διαδικασίας ζητά το Υπουργείο Υγείας από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού για την απόφασή της να καταργήσει τα δωρεάν rapid test στους ογκολογικούς ασθενείς πριν από κάθε χημειοθεραπεία, αναγκάζοντάς τους να περιμένουν ώρες σε ουρές και να εκτίθεται σε κίνδυνο. Στα 2.309 τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, 33.716 εκείνα που καταγράφησαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Στους 200 οι ασθενείς στα νοσοκομεία του νησιού, οι 172 σε κλινικές COVID και οι 28 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το μεγαλύτερο βάρος νοσηλιών σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων με 71 ασθενή σήμερα και ακολουθεί το Πανεπιστημιακό με 52. Το μήνυμα του εμβολιασμού πρέπει να είναι συνεχές, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικαλούμενος στα στοιχεία των διασωληνωμένων πολιτών, εκ των οποίων το 86% είναι εμβολιαστοί. Στο 1.062.486 εμβολιασμοί στην Κρήτη και 17.704.540 πανελλαδικά, εκ των οποίων με την μία δόση 7.521.050. Την διεύρυνση των σημείων ελέγχων για τη διενέργεια PCR και rapid test τελεόμικρων προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ενώ τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Εκτίμησε ότι αυτές τις ημέρες θα κορυφωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα 50.000 είναι λίγα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, αναμένεται διαταραχή στην παραγωγική διαδικασία και στο δημόσιο-ιδιωτικό τομέα τις επόμενες 2 εβδομάδες. Με επιπλέον πρωτόκολλα λειτουργίας αλλά και θύελλα αντιδράσεων ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Γιώργος Μακράκης, δάσκαλος, πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλου στον 1984, πάμε ξυπόλυτη στα Γκάθια. Πολύδωρας Κουτσαφτάκης, υπεύθυνος τύπου της Ομοσπονδίας Γονέων Κρήτης, έρχεται εβδομάδα κινητοποιήσεων. Εν μέσω έντονων προβληματισμών, σοβαρών ενστάσεων, φόβων, όπως και αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς, συλλόγους και ομοσπονδίες, ανοίγουν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου τα σχολεία. Τα δεδομένα που έχουμε δεν συνάδουν με το άνοιγμα των σχολείων, καθώς οι μόνες αλλαγές είναι ένα επιπλέον αυτοδιαγνωστικό τεστ, ανέφεραν ή παραπάνω στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού. Από σήμερα ξεκινάει η επίταξη των ιδιωτών γιατρών στη χώρα με σκοπό να καλυφθούν τα κενά στα νοσοκομεία λόγω της αύξησης των εισαγωγών αλλά και των υγειονομικών που νοσούν από κορονοϊό.
Οι ιδιώτες γιατροί προβλέπεται να παραλάβουν τα φύλλα πορείας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Θα εργάζονται με μειωμένο ωράριο κατά 50%, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν και τα ιατρεία τους, κάτι που είχε αποδειχθεί αποτρεπτικό στις προηγούμενες επιτάξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη προσέλευση αλλά και αντιδράσεις. Δεδομένης της πίεσης στα νοσοκομεία όλης της χώρας λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, εκτίμησε πως δεν επαρκούν οι 5 ημέρες καραντίνας για τους υγειονομικούς, αλλά απαιτούνται τουλάχιστον 8 με 10 για την επιστροφή στις θέσεις τους μετά από μοριακό έλεγχο PCR. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να συστήσουν την επέκταση της εκστρατείας χορήγησης αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου των Pfizer-BioNTech κατά της COVID-19 στους εφήβους ηλικίας 12 και 15 ετών. Ακόμα η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί η σύσταση για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων στους εφήβους 16 και 17 ετών. Η πιο μολυσματική παραλλαγή όμικρον της COVID-19 φαίνεται να προκαλεί λιγότερο σοβαρή νόσηση σε σχέση με το κυρίαρχο παγκόσμια στέλεχος Δέλτα, αλλά δεν πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ως ήπια, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για μεγαλύτερη ισότητα παγκοσμίως στη διανομή των εμβολίων και στην πρόσβαση σε αυτά. Στο πλευρό των μουσικών όλης της χώρας, οι οποίοι τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου προχωρούν σε πανελλαδική καλλιτεχνική κινητοποίηση, τάσσεται το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων, ζητείται από την κυβέρνηση να ενταχθούν στην αναστολή όλοι οι ΚΑΔ και όλοι οι κωδικοί ειδικοτήτων που αφορούν τον κλάδο. Να σταματήσει ο ευθέρετος διαχωρισμός σε κλάδους που κλείνουν με κυβερνητική απόφαση και σε κλάδους που κλείνουν χωρίς απόφαση λόγω έξαρσης των κρουσμάτων. Να ενταχθούν άμεσα στο Μητρό όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν τις προϋποθέσεις που η ίδια η κυβέρνηση όρισε και που αποκλείστηκαν λόγω προθεσμίας. Μισή λύση οι καθυστερημένες διευκρινήσεις Τσακόγλου για συντάξεις χειρίας και αναπηρίας, δηλώνει στον 984 ο Αλέξης Μητρόπουλος, καλώντας τον Υφυπουργό και την κυβέρνηση να προλάβουν τις ανισότητες και τις αδικίες ακυρώνοντας τον νόμο. Ο Πάνος Τσακόγλου, με καθυστέρηση αρκετών μηνών και ημερών και υπό το βάρος της θύελλας των αντιδράσεων, είπε ότι κανένας συνταξιούχος χειρίας ή αναπηρίας δεν θα δει μείωση στη σύνταξή του, αναφερόμενος στην εγκύκλιο που υπεγράφει παραμονή πρωτοχρονιάς πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε τους συνταξιούχους που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις, η γύρα τους αναπηρίας ή θανάτου. Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά όλους όσους βγουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά και δεν έχει αναδρομική ίσχυ. Έως τις 20 Ιανουαρίου 2022 έχουν προθεσμία για την υποβολή ένστασης με email στο bonus2021@efka.gov.gr οι συνταξιούχοι που δεν έχουν λάβει πριν το τέλος του 2021 το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ. Σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όνομα, επώνυμο, αφημί και άμκα. Σε 3,35 δις ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των 55 έργων, τα οποία εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά από έγκριση του αρμόδιου για το πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εντάξεις των έργων να αυξάνονται διαρκώς. Έως τη Δευτέρα, οι εκμισθωτές ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποζημιωθούν για τα κουρεμένα ενίκια που έλαβαν την περίοδο των lockdown. Αρχίζουν από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Ας ελπίσουμε τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και η επάρκεια αγαθών στην αγορά ότι δεν θα συνοδευθούν από την έλλειψη φυσικής παρουσίας ανθρώπινου δυναμικού λόγω κορονοϊού, ώστε τα εμπορικά καταστήματα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τους πελάτες που έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ και να πλησιάσουν τον προ-πανδημίας τζίρο των 5,5 δις ευρώ της εκπτωτικής περίοδου, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κουρκίδης. Εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη λόγω της κούρσας των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, με αποτέλεσμα ο δείκτης τιμών καταναλωτή
να σκαρφαλώσει στο 5% το Δεκέμβρη. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 4,4% τον περασμένο μήνα, από 4% που ήταν το Νοέμβρη και μείον 2,4% το Δεκέμβρη του 2020. Σχηματισμός τεσσάρων τουρκικών F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήσει πάνω από τις Ινούσες στα 24.000 πόδια. Την ίδια ώρα με ελληνική ναύτεξ δεσμεύονται δύο περιοχές νότια της Κρήτης για ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ. Μία από τις δύο περιοχές που δεσμεύτηκαν με ναύτεξ βρίσκεται στον άξονα του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Απαντήσεις ζητούν οι σεισμόπληκτοι από την πολιτεία για την αρρωγή στους πληγέντες. Μάρκος Κοκολάκης και Κώστας Γκαντανάτσιος λένε στον 984: «Μέχρι στιγμής εισπράττουμε δυσφορία για τις ενέργειές μας. Τρεις μήνες μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου οι εκκρεμότητες είναι δεκάδες και η ανησυχία είναι εκδηλή. Σε πρώτο πλάνο, σύμφωνα με τους παραπάνω, δηλαδή τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, βρίσκονται οι αυτοψίες και οι αποζημιώσεις με χειροπιαστά στοιχεία». Ο Σύλλογος με νέα του επιστολή προς τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατικής αερωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, ζητά συγκεκριμένα να τους αποσταλούν τα στοιχεία για τους μέχρι τώρα ελέγχους αναφορικά με την κατάσταση των κτηρίων. Ισχυρίζονται πως μέχρι τις 12 Νοεμβρίου οι έλεγχοι που εκκρεμούσαν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ήταν 1.200, πως τα παραπάνω στοιχεία είναι κρίσιμα για την υποβολή δηλώσεων από τους πληγέντες, όπως και τη βοήθειά τους. Μέχρι στιγμής ο Σύλλογος έχει αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο του Υφυπουργού, παρά τη δυσφορία τους όπως καταγγέλουν, 3 email με τα αιτήματα και τις προτάσεις τους, αλλά χωρίς αντίκρισμα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού στην ερώτηση Χάρη Μαμουλάκη για την κατάργηση των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα, ο βουλευτής, μιλώντας στον 984, ασκεί κριτική σε κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου. Επιστολή στον ΟΑΚ με θέμα τον περιορισμό των απαλωτριώσεων στην περιοχή του Νικηθιανού απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, καθώς διαπίστωσε ότι για χάρη του ΒΟΑΚ κόβεται ένας πέτρινος μήλος που ο Δήμαρχος το αναφέρει ως νεότερο μνημείο. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν είναι και χαρακτηρισμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκινούν οι τομές για τον καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης του φράγματος Βαλσαμιώτη, καθώς η σύμβαση του έργου υπογράφηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγία Χανιών. Έντονες αντιπαραθέσεις για την εμπορική ονομασία της Ρακής, τα μαχαίρια οι αποσταγματοποιεί για την εμπορική ονομασία του παραδοσιακού ποτού της Κρήτης. Υπέρ του νομοσχεδίου τάσσονται τα Προεδρία των Συλλόγων των Ομών Ηρακλείου και Χανίων. Σε 11 ακόμα συλλήψεις για ζάρια προχώρησαν οι αρχές, 51 συνολικά οι συλληφθέντες μέσα στις γιορτές στην Κρήτη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου των Χανίων. Τα αιτία διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εθελοντική αιμοδοσία αύριο Σάββατο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Εθριολόγιο, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Την ίδια ημέρα θα κοπεί και η πρωτοχρονιάτικη πίτα των αιμοδοτών. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη και το Δήμο. Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο πρόεδρος του Καζακστάν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίξουν πυρ χωρίς προειδοποίηση αν υπάρξουν περαιτέρω ταραχές στη χώρα. Επιπλέον, ανέφερε ότι η συνταγματική τάξη έχει ως επιτοπλίστων αποκατασταθεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την ανάπτυξη του στρατού για να στηρίξει τα νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού. Ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ που φθάνει στο εμπόλεμο Τιγράη στα άκρα της Βόρειας Αιθιοπίας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το ενδεχόμενο διακοπής του πρωταθλήματος στη Super League συζητείται στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της διοργανώτριας αρχής. 4 ΠΑΕ έχουν κάνει έτοιμα για αναστολή της αγωνιστικής δράσης και αναθεώρηση του πρωτοκόλλου λόγω των επιπτώσεων από την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, ανέμοι από νότιες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.